Φαίνεται ότι υπάρχει ένα καινούργιο ζευγάρι στην πόλη. Ναι. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία. Γιατί να αυτό τη δούμε. Και να δούμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Τι έχει γίνει. Πάνος Βλάχος, Νατάσα Ξενταβελώνη. Ποια είναι η αλήθεια, τι συμβαίνει ανάμεσά τους. Υπάρχει έρωτας, υπάρχει φλερτ, υπάρχει μια καρδιά μισή-μισή στη μέση. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει, τώρα ή αλλιώς ας σοπάσει για πάντα. Και κάτι μου λέει, δεν θα σοπάσει για πάντα. Δεν σοπαίνω, παιδιά. Θα σας πω εγώ κάποια πραγματάκια εδώ πέρα που ξέρουμε από το δικό μας το ρεπορτάζ. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία όπου τα δύο παιδιά βρίσκονται σε πολύ γνωστό στέκι του Περιστερίου και απολαμβάνουν το καφεδάκι τους. Είναι μια φωτογραφία την οποία την είδαμε από την εφημερίδα Εσπρέσο. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία καταλαβαίνουμε ότι είναι μια φιλική διάθεση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω από αυτό. Να ρωτήσω κάτι, Μέρη. Ναι. Παίζουν κάπου μαζί, ίσως στο θέατρο ή κάπου μαζί, σε ταινία ή κάτι. Κάνουν νομίζω κάποια πράγματα μαζί. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη να σου πω αν είναι. Έχουν μια συνεργασία, αλλά έχουν δεν έχουν συνεργασία. Το πρόβλημα δεν είναι αν έχουν ή δεν έχουν συνεργασία. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι τον τελευταίο καιρό ήρθαν κοντά. Πολλές φήμες, πολλά site γράψανε γι' αυτό τον νέο έρωτα. Είναι, δεν είναι. Θυμίζω στο σημείο αυτό ότι είχαμε συναντήσει και εμείς μέσω του αγαπημένου συνάδελφου Γιάννη Παπαδόπουλου στη Θεσσαλονίκη την Νατάσα Ξενταβελώνη. Έτσι, θυμάστε, δεν δείχνω τα ναι. πλανάκια. Με τα μαγαζιά που πήγαινε στα εστιατόρια και ξέχασε, είχε ξεχάσει να πλήσει. Μπράβο. Και μεταξύ άλλων, αφού έγινε η συνέντευξη, είπε στο Γιάννη Νατάσα Ξενταβελώνη. Δεν νομίζω να με ρωτήσει τώρα για τον Πάνο τον Βλάχο. Έτσι. Που σημαίνει ότι είναι περίεργο. Έρχομαι τώρα εγώ εδώ και ρωτάω. Γιατί να απαγορεύεις ένα δημοσιογράφο να σε ρωτήσει κάτι για κάποιον που έχεις απόλυτα φιλική σχέση. Έχει πολλές ερμηνείες. Απαντήσω εγώ. Και απαντήστε μου. Έχει πολλές ερμηνείες. Δώστε μου τις ερμηνείες, παρακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι μία εκδοχή είναι να μην θέλει να δώσει έκταση σε κάτι που δεν ισχύει. Σου λέει, εμείς είμαστε φίλοι, τώρα τι να με ρωτήσεις για τον Πάνο Βλάχο. Γιατί αν είσαι φίλος με έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, να σε ρωτήσει, ας πούμε, ο δημοσιογράφος. Με τον Πάνο Βλάχο. Όχι, έχετε κάτι. Γιατί θα υπάρχει μια αναπαραγωγή. Και η αναπαραγωγή μπορεί να προκαλέσει. Η αναπαραγωγή είναι καλή, αν πεις ότι ξέρεις, δεν τρέχει τίποτα με τον Πάνο Βλάχο. Είμαστε φίλοι πάρα πολύ καλοί. Η αλήθεια είναι ότι εκεί τελειώνει κιόλα. Δηλαδή, αν σε ρωτήσουν και πεις, όχι, παιδιά, είμαστε φιλαράκια, εκεί τελειώνει. Και σε λένε εξάλλη εκδοχή. Όχι, αυτό θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα αυτό που δεν θέλει να μιλήσει, γιατί έχει ακουστεί, έχουν ακουστεί διάφορα. Ίσως έχει κάποια σχέση η Νατάσα και σου λέει τώρα μην το κάνουμε. Εμένα να πω και τη δική μου εκδοχή. Πιο πολύ τώρα γίνεται συζητιέται. Η δική μου εκδοχή, ξέρετε ποια είναι. Είναι ότι όταν λες κάτι τέτοιο, υπάρχει πάντα από πίσω έτσι, ένα παρασκήνιο και στη φωτογραφία την επόμενη που είδαμε στο καφέ στο Περιστέρι, για να κάθεται τόσο άνετα μια γυναίκα, υπάρχει μια οικειότητα παραπάνω. Νιώθει άνετα. Γλώσσα του σώματος λέει πολλά. Ακούστε τώρα να σα πω κάποια πράγματα. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με την Ελένη, ότι όταν είναι κάτι να το κλείσει, το κλείνει πολύ ωραία. Δεν υπάρχει. Όπου υπάρχει μικροκαπνός, υπάρχει και μικροφωτίτσα. Το δικό μου δεν το ρεπορτάζ λέει ότι τρέχει κάτι μεταξύ των δύο παιδιών αυτών. Μακάρι να είναι ερωτευμένοι, να περνάνε καλά. Έρχομαι τώρα να σας πω το εξής πάνω σε αυτό. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν συζητούν ποτέ τα προσωπικά τους. Ειδικά για τον Πάνο Βλάχο θα μιλήσω και για την προηγούμενη του σχέση. Δεν συζητούσαν ποτέ τα προσωπικά τους. Ξέραμε άλλη σχέση. Πολλά χρόνια σχέση, όμως κανένας από τους δύο δεν συζητούσε, που σημαίνει ότι ίσως είναι και μια γραμμή των ανθρώπων αυτών να μην θέλουν να μιλήσουν. Όμως, παιδιά, το θέμα είναι ότι αν είναι κάτι πολύ φρέσκο, είναι κάτι καινούριο, δεν θα καθίσεις να το πεις, να το επιβεβαιώσεις, γιατί ακόμα δεν ξέρεις ο ίδιος πώς νιώθεις, πού θα καταλήξει. Ας μείνουν λίγο μαζί, Ελένη, τα παιδιά, αν είναι τελικά μαζί. Με τους έρωτες χαιρόμαστε, γι' αυτό και θέλουμε. Έχετε και 14 Φλεβάρι τώρα σιγά-σιγά, θα δούμε. Θα βγουν οι ρεπόρτερ του Breakfast. Πού θα είναι 14 Φλεβάρι, αν είναι μαζί. Θα εντοπίσουμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία μετά. Τι θα πεις, με ρωτήσεις για τη μέρα είναι τυχαία, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εμείς ευχόμαστε γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι να υπάρχει ή να γεννηθεί μια αγάπη, ένα το πιο όμορφο συνέστημα στον κόσμο. Και να πάμε από μια τέτοια αγάπη σε μια τηλεοπτική αγάπη.